Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Θέλετε να μας πείτε τι επίσημως ανακοινώθηκε? Γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, είχαμε πει και εδώ από το κανάλι σας. Καταρχήν, εσείς το είχατε προβλέψει ότι θα τελειώσει μια παράταση. Μια δίμηνη παράταση. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε αυτό που λέγαμε, ότι θα δοθεί την τελευταία μέρα, έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε. Επί της ουσίας. Πράγμα το οποίο, το έχουμε ξαναπεί, δεν δείχνει κράτος. Πήραξαν καθόλου στο ουσιαστικό κομμάτι? Όχι, δεν αλλάξαν τίποτα. Το μόνο που κάναν είναι εκεί που έλεγε 31 Δεκάτου του 2018 έγινε 28 Δευτέρου του 2019. Μάλιστα. Επί της ουσίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας κτλ. Κοιτάξτε, το έχουμε πει. Η ιστορία αυτή θα τελειώσει είτε έτσι είτε αλλιώς. Δόθηκε και ευνοήτως λόγους. Δεν μπορώ να φανταστώ. Για εκλογικούς δηλαδή. Προφανώς. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν ακόμη για το περίφημο ιδιωτικό πτωχευτικό δίκαιο ή αλλιώς το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών. Γιατί να μην γελιόμαστε, το 38-69 είναι μια προπτωχευτική κατάσταση. Μάλιστα. Των ιδιωτών. Ότι θα γίνει η ρύθμιση με κάποιον τρόπο και δεν μπόρεσε η κυβέρνηση ακόμα να καταλήξει σε αυτό και θέλει κάποιο χρόνο ακόμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, είναι ένα εργαλείο εν ώψη των εκλογών των επερχόμενων που έρχονται. Άρα, εάν το δίμηνο αυτό μπορεί να παραταθεί. Α. Γιατί να μην παραταθεί πάλι και να πει με τον ίδιο τρόπο το 28 Δευτέρου του 2019 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κιόλας, την τελευταία μέρα. Με βάση το 28 Δευτέρου του 2019 αλλάζει, τροποποιείται και γίνεται 28 Τετάρτου, ανάλογα πότε θα κάνουμε εκλογές. Περί αυτού πρόκειται. Το πάμε έτσι για να τσεκάρουμε λίγο λίγο. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Προηγήθηκε όμως συνάντηση και συμφωνία του Πρωθυπουργού με τους τραπεζίτες για όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, μα κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ το έχουμε πει. 140 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές των ιδιωτών από καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Παρέμβαση ουσιαστική δεν έγινε ποτέ. Αντιθέτως, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν τροσφορές για αυτόν τον λόγο. Και παραμένει τρίποτα 140 δισεκατομμύρια. Και σύμφωνα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, θα χρειαστεί πάλι. Μα βέβαια, αν δεν γίνει, αν δεν ρυθμιστεί. Αν τα πράγματα δεν πάνε σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο και συνεχίσουμε όπως πάμε έτσι, προβλέπουν αυτοί που ξέρουν ότι πάλι θα χρειαστεί και άλλη. Μα κοιτάξτε που έχει φτάσει το χρηματιστήριο με τον τραπεζικό κλάδο. Σωστό. Μετοχές με 5 και 10 λεπτά όταν είχαν. Σωστό, 18 σωστό, και 20 ευρώ. Σωστό. Δηλαδή δεν έχουν καμία αξία αυτή τη στιγμή οι τραπεζικές μετοχές. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό δεν υπάγεται πάλι στους νόμους ελέγχου και επιτήρησης της Ευρώπης? Μα είναι προφανώς ότι πρέπει να γίνει, να υπάρξει συμφωνία και με τον ESM και με την Τρόικα για το πώς θα γίνει. Παρακαλώ, έχει πει κάθε τρεις μήνες θα είναι εδώ. Μα είναι προφανές. Αυξημένη επιτήρηση. Κοιτάξτε, δηλαδή, πρέπει να, τα λέμε πώς είναι. Έπρεπε να έχει υποβληθεί ένα σχέδιο για το πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών, δηλαδή τι θα γίνει με το 1869, τι θα αλλάξει. Ναι. Και πώς θα είναι πλέον. Μάλιστα. Ο καινούργιος νόμος. Πώς θα είναι πλέον. Διότι για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Είμαστε εκτός επιτροπής πλέον. Άρα βγήκαμε από τα μνημόνια. Άρα δεν χρειαζόμαστε προστασία από τις κατοικίες. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να είσαι να λες ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και την προστασία από τις κατοικίες, θέλουμε και το 38-69. Είσαι έξω ή δεν είσαι. Ήταν ένα καθεστώς εκείνο το οποίο υπήρξε, δημιουργήθηκε ο πρώην νόμος Κατσέλη, το 38-69, το 10, για ποιο λόγο, μέχρι ότου εξορθολογιστεί η κατάσταση οικονομική και πλέον προχωρήσουμε ως κράτος. Εδώ φτάσαμε μετά το 2018, τώρα πάμε Φεβρουάριο 2019 και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος. Δεν πρέπει να κορυδεύουμε τον κόσμο. Αυτό στα περί ευθύνης της κυβέρνησης είναι σίγουρο ότι πάει, συγκαταλέγεται εκεί. Το δεύτερο κομμάτι, το πώς πραγματικά πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, η οικονομία και οι τράπεζες το επόμενο χρονικό διάστημα τα χρέη αυτά, το ρεαλιστικό τρόπος ποιος είναι? Για μένα ο ρεαλιστικός τρόπος, καταρχήν, αν θέλετε, από το 2010, αντί να υπάρξει αυτό, θα έπρεπε να δουν το εξής. Όπως έγινε και σε άλλες χώρες. Πόσο μειώθηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις, αντιστοίχως, με έναν τρόπο 10-20%, με τον αντίστοιχο τρόπο θα γίνονταν περικοπή του κεφαλαίου. Μάλιστα. Ένα 10-20% τότε. Τότε. Σήμερα δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Σωστά. Δεν έχουμε. Θα μπορούσαν να τότε, το ρυθμίσει τότε. Θα μπορούσε να έχει ρυθμιστεί από τότε. Δεν έγινε τότε. Φτάσαμε λοιπόν το εξής. Να γίνουν δεκτές μία σειρά από αιτήσεις τότε, στο 38-69, και σήμερα
το 60% να απορρίπτεται. Ενώ αν είχε κατατεθεί το 2011 ή 2012 η αντίστοιχη αίτηση, να γινόταν δεκτή. Σας λέω δηλαδή ότι δεν μπορεί να βλέπουμε αποσπασματικά τα πράγματα. Έπρεπε να γίνουν τότε. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Είναι δύσκολο τώρα. Τώρα έχουμε τις τράπεζες από τη μία με 140 δις ακίνητα. Διαγραφή δεν γίνεται καμία, διότι αν γίνει διαγραφή των χρεών θα οδηγήσουν αμέσως σε ανάγκη ανακυφαλοποίησης. Ναι. Ακίνητα δεν θέλουν να πάρουν τράπεζες, διότι αν τα πάρουν. Τι να τα κάνουν. Τι να τα κάνουν και πώς να τα συντηρήσουν. Υπάρχει βέβαια και η στρατηγική του ξεπουλήματος. Θα σας πω, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία. Δάνειο τραπέζης πουλήθηκε μαζί με άλλα στο 10% της αξίας του. 10%. Όταν πήγε ο ιδιώτης και είπε εγώ σας δίνω 12, το 30% της αξίας, το 25-30% της αξίας, του είπαν όχι, θέλουμε το κεφάλαιο απείραχτο, δηλαδή το 85%. Εντάξει. Λοιπόν, συμβούν αυτά δηλαδή. Βεβαίως θα συμβούν και ξέρετε πώς λειτουργούν. Να σας πω πώς λειτουργούν οι τράπεζες. Εάν έχεις ακίνητο, δεν δέχονται καμία συμφωνία. Διότι μπορούν να πάρουν, από εκεί. Εάν δεν έχεις, τότε και με 20% μπορείς και με 30% να κλείσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα πάμε σε αυτού του είδους τις συμφωνίες, λέτε. Ναι, ιδιαίτερες συμφωνίες θα γίνονται. Ιδιαίτερες συμφωνίες. Ξεχωριστές για τον καθένα. Ή με τα funds που έχουν αγοράσει τα δάνεια με 10-15%. Είτε διότι εκεί ίσως ζητάνε, μην γελιόμαστε, στείλουμε τα οικονομικά στοιχεία. Ναι, αν δουν από τα οικονομικά σου στοιχεία ότι έχεις δυνατότητα, τότε φυσικά δεν δέχονται αυτό το οποίο. Εντάξει, να ξέρουν. Εάν καταλάβουν δηλαδή ότι δεν έχουν κάτι να σου πάρουν, εκεί θα το διαπραγματευτούν. Βεβαίως. Για να σου δώσουν την ευκαιρία ειδικά, να τσοφλήσεις. Ειδικά ποσά από καταναλωτικά δάνεια ή τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα με πράγματα βάρη ή καταναλωτικά. Είτε άλλα δάνεια αυτοκινήτου και όλα αυτά κτλ. Αυτά πλέον τα κλείνουν, κάρτες τα κλείνουν σε πολύ, πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Αυτά πλέον, αλλά δεν πρέπει να φαίνεται από την εικόνα ότι έχουν κάτι να σου πάρουν. Έχουν κάτι να σου πάρουν. Δηλαδή, αν υπάρχει ακίνητο στη μέση που ξέρουν ότι θα τους δώσει περισσότερα, έστω και μακροπρόθεσμα, λέτε, πρόεδρε, έτσι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ένας άλλος τρόπος είναι για να προστατεύσουν τον κόσμο, είναι αυτό που έγινε και στην Ισπανία. Δηλαδή, οι τράπεζες ουσιαστικά να παίρνουν το ακίνητο και να το μισθώνουν μετά στον ιδιοκτήτη. Τον ίδιο, ναι, ναι. Μακροχρόνια. Να μένεις με νίκιο στο σπίτι που είσαι. Μακροχρόνια. Αλλά βλέπετε ότι αυτό εφαρμόζεται στον κώδικα διεντολή. Το μοντέλο της Κύπρου που έχουν αρχίσει να μιλούν στην κυβέρνηση γι' αυτό. Δηλαδή να επιδοτούν και κάποια πράγματα. Εδώ δεν έχουν καταφέρει να βάλουν βασικές προϋποθέσεις μέσα σε, ας πω εγώ από το 2015 μέχρι το 2023 χρόνια, να δουν πώς θα το κάνουν. Βλέπετε εσείς ότι έχουμε τη δυνατότητα εμείς να βάλουμε προϋποθέσεις και ένα μηχανισμό ελέγχου ώστε να μην είναι καταχρηστικός ή γίνει πεδίο εκμετάλλευση από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Το βλέπουμε αυτό. Βλέπετε εσείς ότι μπορεί να γίνει αυτό και πόσο γρήγορα. Σε 2-3 μέρες μπορεί να έχουμε εκλογές. Δεν έχει καμία διαβούλευση για να ακριβώς, τα πάρουμε στη σειρά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θέλει η παρούσα κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα. Θα το έχει κάνει. Επειδή έχει κόστος, δίνει μια παράταση, μπορεί να δώσει άλλη μια παράταση. Να πάει μέχρι τις εκλογές και να ξαναπετάξει στους επόμενους την καυτή πανάτα. Και μετά αυτό είναι οι υπόλοιποι πώς θα το κάνουν. Έτσι, δυστυχώς. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το λογικό έτσι. Δέστε τώρα την μεθόδευση, εντός παρενθέσεως, την τακτική. Είτε αυτό αφορά παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, είτε αφορά το νόμο του συγκεκριμένου που είναι βασικός. Εργαλείο ήταν αυτό για να βοηθήσει αυτούς που έχουν καταστραφεί, τους πολίτες. Τι έγινε, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας συνιστήριζονταν ο κόσμος στα αρενοδικεία με ωραίες ατέλειωτες να υποβάλλουν αιτήσεις 38-69 και την τελευταία στιγμή με 38 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρατείνουμε για 2 μήνες γιατί για να δούμε πώς ακριβώς θα το κάνουμε. Ποιο πράγμα, είχαμε το χρόνο. Για να δούμε εκλογές μόνο. Είχαμε το χρόνο, 3 χρόνια να το δούμε. Το είχαμε, την είχαμε τη δυνατότητα. Κάναμε, είχε προηγηθεί παρέμβαση ήδη μία στο νόμο. Θα μπορούσε να γίνει μία παρέμβαση. Δεν υπάρχει. Ούτε καν στα σχέδια νόμο δεν εμφανίστηκε πουθενά. Γι' αυτό μιλάγαμε για παράταση, ότι θα υπάρξει παράταση. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες, γιατί αυτή είναι η ομή πραγματικότητα, ότι η δίμηνη παράταση μπορεί. Αλλά αυτό δεν το ξεκαθαρίζει κανένας. Να πάρει και άλλη παράταση. Αναλόγως πως θα είναι οι εκλογικές. Με τον ίδιο τρόπο που έγινε. Οι εκλογικές ανάγκες. Όμως ισχύει
ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Καμία αλλαγή. Ναι, ναι. Ούτε στα όρια. Δηλαδή το όριο του 280.000. Αυτό θέλω να πω. Το 280.000, η προστασία πρώτης κατοικίας για μια οικογένεια με τρία παιδιά κτλ. Παραμένει. Μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.